Παραμένω λοιπόν στην πολιτική επικαιρότητα. Αυτή τη φορά κατεβαίνω κάτω στο Δήμο Βεστού, καλημερίζοντας τον κύριο Αντώνη Κωνσταντουλάκη, ο οποίος θα είναι εκ νέου υποψήφιος στο Δήμο Βεστού με το συνδυασμό του Γρηγόρη Νικολιδάκη, Τολμάμε Μαζί. Καλή σας ημέρα, κύριε Κωνσταντουλάκη, τι κάνετε? Καλή σας ημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας. Είναι δύσκολα τα πράγματα σε αυτή την προεκλογική, αν θέλετε, περίοδο? Κάθε προεκλογική περίοδο έχει τις δυσκολίες. Έτσι είναι και εδώ πέρα. Θα το παλέψουμε μέχρι τελευταία στιγμή για να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα που έχουμε δουλέψει εδώ και 4,5 χρόνια. Τι εννοείται κάθε προεκλογική περίοδος έχει τις δικές της τις δυσκολίες? Το λέω γιατί θέλω να μου πείτε αυτή την προεκλογική περίοδο πού εντοπίζονται οι δυσκολίες. Δυσκολίες που έχουν να κάνουν, έτσι όπως το ξεκινήσατε, με τον κόσμο ο οποίος ενδεχόμενα να έχει κουραστεί από τις δύο προεκλογικές. Προηγούμενες αναμετρήσεις, αναφέρομαι στις εθνικές εκλογές, και τώρα εσείς ως δημοτική ή περιφερειακή σύμβουλη τα βρίσκετε λίγο πιο δύσκολα μπροστά σας, με τον κόσμο κουρασμένο σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό που ζητάει ο κόσμος και σε αυτό το οποίο εσείς ανταποκρίνεστε και έχετε μέχρι σήμερα ανταποκριθεί, και αναφέρομαι σε αυτό που έχετε κάνει και σε αυτό που θα ήθελε ο κόσμος. Πού είναι λοιπόν η δυσκολία? Να τα πάρουμε λίγο με την αρχή. Ότι υπάρχει μια δυσκολία σε ένα μικρό χρονικό διάστημα να έχουν έρθει πάρα πολλές εκλογικές αναμετρήσεις και δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι μέσα σε 3 μήνες είχαμε 2 εθνικές εκλογές. Καταλαβαίνετε πόσο κουραστικό είναι για τον κόσμο όταν έχει μια καθημερινότητα, όταν έχει τα προβλήματά του με τις δουλειές του και προσπαθούν όλοι να αντέξουν αυτή την οικονομική κρίση, να ξαναπανερχόμαστε πάλι για εκλογές και να ξαναζητάμε πάλι τον ψήφο των δημοτών μας. Όμως θα δώσουμε τη μάχη μας, δίνουμε τη μάχη μας καθημερινά, καθώς κάνουμε όλη την καθημερινότητα του Δήμου, προσπαθούμε να διατηρήσουμε τις υπηρεσίες μας ώστε να κρατήσουμε πραγματικά την καθημερινότητα σε ένα υψηλό επίπεδο και να τα απεξέλθουμε. Παρ' όλα αυτά, συγχρόνως πρέπει να βγούμε, να τρέξουμε, να διεκδικήσουμε το Σταυρό. Ο Σταυρός πάντα διεκδικείται, δεν χαρίζεται. Προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο με τα έργα μας, να τα βγάλουμε προς τα έξω, ώστε πραγματικά να δουν τη διαφορά που έχει έλθει στο Δήμο, γιατί πραγματικά έχει έρθει μια τεράστια διαφορά από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές. Ήδη έχουν βάλει το Δήμο σε μια τροχιά ανάπτυξης, επενδυτικά προγράμματα. Ο Δήμαρχος μας έχει εξαγγείλει και στην ομιλία του προημερών ότι έχουμε 90 εκατομμύρια. Ήδη αρχίζουν και δουλεύονται ώστε πραγματικά ο Δήμος να πάρει μια τροχιά ανάπτυξης στα επόμενα χρόνια. Τροχιά ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια, και εσείς από τη δική σας την πλευρά, με μια ιδιαίτερη εμπειρία τόσο στον τομέα της δημόσιας υγείας, όπως επίσης και στην πολιτική προστασία, τι από τα δύο είναι πιο δύσκολο, κύριε Κωνσταντουλάκη? Το κάθε ένα από τα δύο και το κάθε τμήμα από το οποίο πραγματικά διοικούμε έχει την ιδιαιτερότητά του και τη δυσκολία του. Δεν θα ξεχάσουμε ότι 2 χρόνια πανδημίας, σε έναν αόρατο εχθρό που πραγματικά δεν ξέραμε το πώς θα ανταπεξέλθουμε και πώς θα τον αντιμετωπίσουμε, όμως σταθήκαμε όρθιοι, δημιουργήσαμε κινητές μονάδες ώστε να ενισχύσουμε τους εμβολιασμούς και κοινότητές μας, ανθρώπους που πραγματικά δεν μπορούσαν να μεταβούν στα νοσοκομεία, ώστε λόγω κοινωνικών προβλημάτων, λόγω ευπαθών ομάδων. Όμως εμείς ενισχύσαμε τους εμβολιασμούς, δημιουργήσαμε μέσω του ΕΟΔΗ και τη συνεργασία που είχαμε κινητές μονάδες με δωρεάν rapid test, ώστε να ενισχύσουμε ακόμα τους δημότες μας, ώστε να έχουν δωρεάν αποτελέσματα για να μπορούν να μεταβούν τις υπηρεσίες τους ασφαλές. Πραγματικά δημιουργήσαμε νέα δεδομένα, σταθήκαμε όρθιοι. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε και τον Εγκέλαδο, το οποίο μας ταλαιπώρησε το καλοκαίρι, εδώ με το ρήγμα το οποίο είχε δημιουργηθεί νότια από την πόλη των Μυρών. Όμως πραγματικά σταθήκαμε όρθιοι, δείξαμε τις δυνάμεις μας και ο κόσμος πραγματικά θα κρίνει μέσα από τη δουλειά μας αν έχει δει τη διαφορά, που πιστεύω πραγματικά ότι υπάρχει διαφορά. Και θέλουμε να συνεχίσουμε με τα προγράμματα που έχει φέρει ο Δήμαρχός μας, με το ΣΥΑ ανάπτυξης, ώστε τα επόμενα χρόνια ο Δήμος θα είναι πρωταγωνιστής στην περιφέρεια Κρήτης. Κύριε Κωνσταντουλάκη, όταν περνάς μέσα από αυτές τις δυνατές προκλήσεις, όπως η πανδημία ή οι φυσικές καταστροφές, αυτή η εμπειρία που έχεις ή αυτό το οποίο ζεις, σε αλλάζει και ως πρόσωπο, καλά, ως άνθρωπο πάντα σε αλλάζει, αλλά σε αλλάζει και ως πολιτικό πρόσωπο με τον τρόπο που λειτουργείς, ασκείς διοίκηση στη συνέχεια? Να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα.
Σαν άνθρωπο δεν πρόκειται να με αλλάξει τίποτα, θα παραμείνω ταπεινός, θα παραμείνω εργατικός. Σαν πολιτικό όμως, εάν θέλουμε να ενισχύσουμε την πολιτική. Μα δεν εννοώ σας αλλάζει επιταχύρω σαν άνθρωπο, σας κάνει καλύτερο άνθρωπο, γιατί ξέρετε με την συνέστηση πια ποιο είναι το μέγεθος της καταστροφής, της τραγωδίας που βιώνει ο κάθε συμπολίτης σας. Αυτό εννοώ. Σαν πολιτικό όμως εξειδικευόμαστε με τα νέα δεδομένα, προσπαθούμε να τα αναπτύξουμε ως και εμείς να τα μπορούμε να ανταπεξέλθουμε πάση σε αυτές τις αντίξιες συνθήκες πραγματικά το οποίο μας έχουμε αντιμετωπίσει σαν λαός. Προσπαθούμε καθημερινά να μπούμε και εμείς σε αυτό το μοτίβο ώστε να ανταπεξέλθουμε. Έτσι πραγματικά έχουμε αυτή την εμπειρία και ζητάμε από τον κόσμο να ξαναστηρίξει το συνδυασμό, να στηρίξει το Δήμαρχό μας, ώστε να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι και να προχωρήσουμε το Δήμο μας ένα βήμα ακόμη πιο μπροστά. Να σας πάω σε εκείνο το μείζον τομέα που λέγεται πολιτική προστασία και έχετε την εμπειρία. Χθες μάλιστα συμπτωματικά υπήρχε και ένα συντονιστικό νομαρχιακό όργανο, χωρίς να αναφέρουμε ονόματα λόγω της προεκλογικής περίοδου, και με την συμμετοχή όλων εσάς που πήρατε μέρος, κύριε Κωνσταντουλάκη, αναρωτιέμαι τι βγήκε από αυτό το ΣΝΟ και τι σημαίνει η λέξη ετοιμότητα στην πράξη, όταν ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τα μεγέθη τα οποία υπάρχουν αυτή την ώρα τις περισσότερες φορές είναι δυσανάλογα. Το προσωπικό, η εμπειρία, τα χρήματα, η ετοιμότητα, οι ευθύνες του κράτους και η δική σας η προσπάθεια να λειτουργήσετε πολλές φορές μέσα σε αντίξωες συνθήκες. Να πούμε κάτι το πολύ σημαντικό που βγάλαμε μέσα από αυτό το συντονιστικό. Ότι η καταστολή μπορεί να προλαμβάνει, αλλά η πρόληψη είναι αυτό που θα σώσει όλη τη διαδικασία. Και τι αναφέρομαι, ότι βάσει τα δεδομένα που έχουμε τους επιστήμονες με τα έκτα καιρικά φαινόμενα τα οποία πλήττουν τη χώρα μας και κατά κύριο λόγο πλήττουν τη Μεσόγειο, όταν βλέπουμε στη Θεσσαλία ότι αναστρέμα έπεσαν 800 τόνοι νερό, καταλαβαίνετε το πόσο δύσκολο θα είναι όταν θα συμβεί και αυτό στην Κρήτη μας, που είναι μια λεκάνια πορωής ο χώρος της Μεσαράς και κατά κύριο λόγο Δήμος Φεστού. Όμως, πάμε στην πρόληψη. Προσπαθήσαμε, κάναμε μια αυτοψία στα ρέματα του Δήμου μας, ενημερώσαμε την περιφέρεια και την πολιτική προστασία με ένα ειδικό έγγραφο το οποίο τους συνιστούμε την προσοχή, άμεσα αντιλαμβανόμενοι και αυτό το πρόβλημα, στείλαν ήδη εργολαβίες να καθαριστούν τα ρέματα όπως έθεσε ο Δήμαρχος μας προτεραιότητα, αυτά περνάνε από τον αστικό ιστό, ώστε να διαφυλάξουμε τις πόλεις μας και να προχωρήσουμε σε δεύτερη και σε τρίτα, ώστε πραγματικά να αποσυμπιέσει το νερό στη λεκάνη τη Μεσαρά και κατά και λόγω του Γεροπόταμου, ώστε να κάνει μια πιο ομαλή εκβολή προς τον κόλπο της Μεσαράς. Δεν είναι όμως μόνο τα ρέματα να καθαριστούν από καλά μια ή άλλα φερτά υλικά ή από τη δική μας και πάλι δραστηριότητα, γιατί εμείς τα φράζουμε. Υπάρχει και εκείνη η άλλη όμως παρέμβαση στα ρέματα που λέει ότι εγώ μπορεί να τον μπαζώνω, γιατί και δίπλα μπορεί να θέλω να κάνω ένα σπιτάκι, να κάνω ένα μετοχάκι, να κάνω μια στάνη, να κάνω το οτιδήποτε. Είναι και η δόμηση. Και δεν ξέρω σε αυτή την περίπτωση πώς εσείς από τη δική σας την πλευρά προσπαθείτε να το αντιμετωπίσετε. Εμείς κάνουμε μια καταγραφή, έχουμε βγάλει ήδη τις φωτογραφίες μας, θα ενημερώσουμε και με έναν δεύτερο έγγραφο την τεχνική υπηρεσία της περιφέρειας που είναι υπεύθυνη για τα ρέματα, ώστε να έρθουν και αυτοί με μια αυτοψία στο χώρο, με ένα χάρτη το οποίο ξέρουν τα ρέματα όποια σημεία περνάνε, και πιστεύω ότι θα βρεθεί η λύση αν υπάρχει παράνομη δόμηση, οι οποίοι έχουν κλείσει, έχουν βαζώσει ρέματα, ώστε το ρέμα να διατεθεί και πραγματικά να ανοίξει και να ξαναπάρει τη φυσική του μορφή. Αν δεν το κάνουμε αυτό, θα τα βρούμε μπροστά μας. Είδαμε και έχουμε παραδείγματα του παρελθόντος τι έχει συμβεί, και πραγματικά θέλουμε να προλάβουμε όλο αυτό, γνωρίζοντας ότι τα καιρικά φαινόμενα είναι μπροστά μας. Δεν ξέρουμε το αύριο τι μπορεί να μας εξημερώσει. Το ζήτημα είναι ότι εμείς πρέπει να ενημερώσουμε από τη δική μας πλευρά, καθώς έχουμε γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Το θέμα των ρεμάτων ανήκουν στην περιφέρεια Κρήτης. Όμως δεν θέλουμε να πετάξουμε τον μπαλάκι, θέλουμε να έχουμε μια κοινή συνεργασία, γιατί πραγματικά με την κοινή συνεργασία έχουμε το κοινό συμφέρον προς τον κόσμο μας, το μόνο μας. Όπως λέει πολύ συχνά και η πολιτική προστασία της περιφέρειας, η κρίκη της αλυσίδας πρέπει να είναι ενωμένη και δεμένη, γιατί αλλιώς ξεκινάει να μπάζει νερά και εκεί είναι που δεν θα τα καταφέρουμε. Υλικοτεχνική υποδομή, ανθρώπινο δυναμικό, εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού, όλα αυτά σε αγαστή συνεργασία με τις τοπικές αρχές, υπηρεσίες, έτσι ώστε και τους εθελοντές, έτσι ώστε να προχωράς.
να πούμε ξεκάθαρα ότι εμείς εδώ την πρώτη μέρα σαν Δήμος Χριστού, καθώς η πολιτική προστασία δεν είχε μπει ακόμα στο νόημα των ανθρώπων μας και εδώ στην Ελλάδα, προσπαθούμε σιγά σιγά να την προσαρμόσουμε, βλέποντας τα τελευταία χρόνια ότι και με τις φωτιές που επικρατήσαν στη χώρα μας, είδαμε τις καταστροφές, είδαμε και τις πλημμύρες. Έχουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή παραδείγματα που λέει ότι η πολιτική προστασία είναι στο προσκήνιο, είναι το πρώτο πράγμα που αυτή τη στιγμή η χώρα πρέπει να δώσει βαρύτητα, να ενισχυθούν οι υποδομές μας, να ενισχυθούν οι πόροι, γιατί κατά κύριο λόγο από τους πόρους μπορούμε να κάνουμε και εμείς πράγματα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και κατά κύριο λόγο να γίνουν προσλήψεις στις υπηρεσίες αυτές, να είναι πλήρης σε δυναμικό για να μπορούμε να τα επεξέλθουμε και να μπορούμε να δουλέψουμε. Είναι ζητήματα που θα τεθούν στην ΚΕΔΕ. Ο Δήμαρχος μας είναι πλήρως ενημερωμένος. Από τις δηλώσεις που άκουσα του Υπουργού μας στη ΔΕΘ, ότι πραγματικά θα ενισχυθούν οι δομές αυτές, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούμε και εμείς να τα επεξέλθουμε την επόμενη μέρα μόνοι μας να κάνουμε πολιτική προστασία. Πρέπει η χώρα πραγματικά να δει το πρόβλημα και να βρει λύσεις στο κομμάτι αυτό, ώστε να μπορούμε και εμείς, σαν τοπική αυτοδιοίκηση, να συμβάλλουμε στα μέγιστα. Και φαντάζομαι πάντα με την επικαιροποίηση των σχεδίων που υπάρχουν και τρέχουν, γιατί αλλιώς με τις συνθήκες να αλλάζουν, νομίζω ότι εκεί θα είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Μπορεί ωστόσο να κάνω και λάθος, γιατί εγώ δεν ασκώ εκείνη την εξουσία που ασκείτε εσείς μέσα από, από τη θέση ευθύνη την οποία έχετε. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε τη βάση της ισχύς νομοθεσίας, συντάξαμε όλα τα σχέδια δράσης που μας έχει θέσει ο ξενοκράτης. Από εκεί και ύστερα, ποιο είναι το ζήτημα να μπορούμε να τα βάλουμε στην πράξη. Κατά δεύτερον, εμείς ετοιμάσαμε ομάδες εθελοντές, έχουμε κάνει μια συνεργασία με τους τοπικούς προέδρους, με ενισχυμένα παρατηρητήρια για την αντιπυρική περίοδο, για να διαφυλάξουμε το Δήμο, να έχουμε μια κινητή ασπίδα, ώστε πραγματικά η πρόληψη να σώσει όλη τη διαδικασία όσον αφορά τις φωτιές. Έχουμε τις εθελοντικές ομάδες από τον Ελληνικό Ιφθοσταυρό, η πολιτική προστασία άμεσα έχει δώσει map και υλικό πυρόσβεσης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί, ώστε τα παιδιά αυτά να είναι πλήρως εξοπλισμένα και να συμβάλλουν στα μέγιστα. Τους έχουμε κάνει ήδη δασοπυροσβέστες με τα πυροσβεστικά μας οχήματα, εποχιακούς υπαλλήλους, ώστε πραγματικά να διαφυλάξουμε το Δήμο μας από κάθε τέτοιου είδους καταστροφικές πυρκαγιές και να μας βρει έτοιμους πραγματικά σε περίπτωση συμβεί. Κατά περιόδους που έχουμε μικρές αιστείες φωτιές, προλαμβάνουμε άμεσα και καταζήνουμε μαζί με την πυροσβεστική υπηρεσία τα παιδιά πραγματικά που κάνουν ένα μεγάλο αγώνα και έχουν μια ανάρχη συνεργασία, ώστε ο Δήμος να είναι μια ασπίδα προστασία προς τους δημότες μας. Μπορεί να επικεντρωθήκαμε λίγο παραπάνω στην πολιτική προστασία, αλλά δεν κάνει να ξεχνάμε ότι είναι μεγάλα τα διοικητικά όρια του Δήμου Φεστού. Έχει και το ορεινό κομμάτι, έχει και το παραλιακό κομμάτι και οι προκλήσεις πραγματικά είναι πολλές για την ανάπτυξη συνολικά του Δήμου. Κύριε Κωνσταντουλάκη, αυτό το οποίο σχεδιάζετε για αυτή την πενταετία, εκείνο το οποίο εσείς κρίνετε εφόσον εκλεγείτε, ότι θα πρέπει να δώσει νέα δυναμική στο Δήμο, ποιο κομμάτι είναι, ποιος τομέας είναι ή ποιοι τομείς είναι? Κατά κύριο λόγο θα τις χωρίσουμε σε δύο τομείς. Να ξεκινήσουμε από το παραλιακό μέτωπο. Μετά από πολλά χρόνια και έτοιμα της πόλης του Τυμπακίου, των Τυμπακιανών, με πιέση του Δημάρχου μας και ευχαριστούμε πραγματικά την κυβέρνηση που πήρε το πρόβλημα, πήραμε την έγκριση ώστε το αεροδρόμιο του Τυμπακίου να παραδοθεί στους δημότες, να παραδοθεί στους επισκέπτες και να ενώσει όλο το παραλιακό μέτωπο μέχρι την παραλία του Κομού. Καταλαβαίνετε, μια παραλία 7 χιλιόμετρων θα δοθεί στον κόσμο ώστε να την ευχαριστηθεί μετά από πολλά χρόνια. Ήταν μεγάλο εγχείρημα για τη Δημοτική Αρχή. Ήδη προχωράνε οι διαδικασίες, οι μελέτες για να γίνει περίφραξη του αεροδρομίου και να παραδοθεί το παραλιακό μέτωπο. Γιατί ξέρουμε ότι η ανάπτυξη ξεκινάει από τη θάλασσα. Εκεί θα δώσει μεγάλη βαρύτητα σε δόμηση σε συγκεκριμένες περιοχές, ώστε πραγματικά να έρθει μια ανάπτυξη στον τουρισμό. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος που έχει θέσει ο Δήμαρχος μας. Το δεύτερο σκέλος είναι πιο το νερό. Να μπορούμε να κάνουμε την τουρισμός, μισό λεπτό. Τουρισμός που έχει να κάνει με τον ήλιο και θάλασσα. Τουρισμός εκτός από την παραλία και το παραλιακό μέτωπο, το οποίο είπατε ότι υπήρξε η έγκριση για να ανοίξει, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά θα πρέπει να είναι και αξιοποιήσιμο έτσι για την προστασία και των λουόμενων. Εδώ, καλά το αναφέρετε, να πούμε ότι στη μελέτη μέσα και στο έγγραφο το οποίο ήρθε στο Δήμο μας από το Υπουργείο Άμυνας θέτει όλες τις διαδικασίες αυτές για να διαφυλαχθεί το περιβάλλον και να ξεκαθαρίσουν τα ζητήματα, ότι εδώ θα είναι ένας πεζόδρομος, ποδηλατόδρομος, δεν θα εισέλλονται, συγγνώμη, δεν θα εισέλλονται με αυτοκίνητα ώστε να χαλάνε το φυσικό περιβάλλον. Μάλιστα, συνεχίστε. Φεύγουμε από αυτό το κομμάτι, είχατε πάει στο κομμάτι της υδροδότησης του νερού.
Ναι. Το δεύτερο σκέλος που έθεσε ο Δήμαρχός μας είναι ότι πρέπει να δώσουμε λύσεις στο νερό. Η εκτροπή του πλατή ποταμού για πλουτισμό του φράγματος φανερωμένης θα δώσει μια τεράστια πνοή για τις επόμενες δεκαετίες στο Δήμο μας, ώστε να υπάρχει νερό και να μπορούν ο πρωτογενής τομέας να εξασφαλιστεί. Είναι μεγάλο ζήτημα. Το έχει θέσει η κυβέρνηση σε πλήρη προτεραιότητα. Ευελπιστούμε ότι στα επόμενα χρόνια θα επιληθεί όλο το ζήτημα και θα μπει σε σχεδιασμό ώστε να υλοποιηθεί. Είναι μεγάλο επίτευγμα για τη Μεσαρά και κατά κύριο λόγο για το Δήμο Χριστού το φράγμα της φανερωμένης. Μάλιστα. Βασική τομή και προτεραιότητες σε ό,τι έχει να κάνει με το Δήμο Φεστού και την θητεία της Δημοτικής Αρχής, εφόσον για άλλη μια φορά εκλεγείται από τους δημότες της Μεσαίρας. Κύριε Κωνσταντουλάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ τον χρόνο για την φιλοξενία. Να ευχηθούμε καλή δύναμη σε όλους που συμμετέχουν στις τοπικές εκλογές Α και Β βαθμού. Και εσείς να είστε καλά, να είστε γερός και δυνατός. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.